ληστεία σε περίπτωση τριών συμμάχων απέναντι από την Εθνική Τράπεζα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο δράστης δεν πρόλαβε να χαρεί για πολυτιλία του αφού φρόντισε να κρύψει τα κλοπημαία, τα χρήματα συγκεκριμένα που πήρε, σε απόκριφο σημείο. Ο λόγος για ένα 44χρονο, ο οποίος λίστεψε την ιδιοκτήτρια και της άρπαξε 250 ευρώ. Η βία δεν κάνει διακρίσεις πλέον. Από ό,τι βλέπουμε και σε κεντρικά σημεία, όπως είναι και τριών συμμάχων, το οποίο είναι κεντρικό σημείο, έχουμε κρούσματα ληστείας. Τώρα αυτό ήταν και λίγο τραβηγμένο και σε γυναίκα και όταν τη χτυπήσουν έτσι. Βέβαια θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν πρέπει να κάθονται οι γυναίκες αργά το βράδυ. Τώρα ξέρω ο άνθρωπος τι δυνατότητα είχε. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο και θα πρέπει να λάβουμε και εμείς τα μέτρα μας, καθώς καμία ασφάλεια δεν ασφαλίζει περίπτερα για κανένα κίνδυνο λόγω της αυξημένης επικίνδυνοτητας που έχει σε ένα επάγγελμα. Και έτσι πρέπει να λαμβάνουμε μόνοι μας τα μέτρα. Πολλές φορές ερχόμαστε σε αντιπαράθεση και με αλλοδαπούς και με ναρκωμανείς. Ο δράστης χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι και την τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια διέφυγε πεζός. Ήταν τυχερή η γυναίκα που η αστυνομία ενήργησε γρήγορα και πιάσαν τον κλέφτη. Το επάγγελμα το συγκεκριμένο ήταν πάντα δύσκολο. Πόσο μάλλον τώρα με την κρίση που υπάρχει, με τη φτώχεια που υπάρχει, με την ανεργία που υπάρχει, με όλα τα συναφή. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να προφυλαχθούμε από πουθενά. Δεν έχουμε από κάποιον να μας προστατεύσει. Η αστυνομία δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει το να είναι παντού και πάντα. Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και λίγο αργότερα ο δράστης συνελήφθη στην οδό Μεζόνος απέναντι από τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας.